Όταν ήταν υπουργός προφανώς, έτσι. Γιατί προφανώς. Δεν ξεκαθαρίζει ο πρωθυπουργός ότι δεν ενημερώθηκε. Κύριε Βαρεμένε, ήξερε τότε στελέχη, ο πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί. Κύριε Βαρεμένε, ο πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί. Μόνο αυτό. Έχει ενημερωθεί ο πρωθυπουργός. Εάν δεν έχει ενημερωθεί, πρέπει να βγει να το διαψεύσει. Πρώτη φορά απειλήθηκε τότε, έτσι δεν είναι? Εγώ λέω για την ενημέρωση. Και ήξερε τότε, μισό λεπτό. Θα ανακριτάς, κύριε Βαρεμένε. Ορίστε. Θα δούμε καθαρά πολιτικά. Εγώ να κάνω τον ανακριτή σε εσά. Πρέπει να αντιμετωπίσω πολιτικά. Μου είπαν ότι σε μένα λέτε τώρα. Διαφωνείτε ότι ο κύριος Πανούσης. Όχι, εγώ κοιτάξτε, θέλω να κάνω μια σοβαρή κουβέντα σε αυτή τη χώρα που δεν γίνονται σοβαρή κουβέντα. Θα πούμε όμως. Να σα πω κάτι. Στο κατά πόσον. Γιατί έχω δει πολλού πρώην υπουργού. Πρώην αυτό θα κάνουμε. Οι οποίοι όσο ήταν υπουργοί. Έτσι. Και δεν λέω καμιά προσωπική εκμήγια τον κύριο Πανούση τώρα, γιατί είναι κι άλλοι στο χορό των πρώην. Εδώ έχουμε τον χορό των πρώην τώρα, έτσι. Ναι. Οι οποίοι όταν φεύγουν από υπουργοί. Τον ζόμπι, το λες, ναι. Τον ζόμπι, σαν να το λες. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Αυτός ο χορός, ο απίστευτος, ναι. Και να σας πω και κάτι. Εγώ πολλές φορές αρνούμε να πάρω μέρος σε συζήτηση, γιατί θέλω να ανεβάσω το κασέ κανενός. Έτσι. Μάλιστα. Και λέω, αυτός ο χορός των πρώην τώρα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι ένας υπουργός ο οποίος γνωρίζει ότι στελέχη του κυβερνητικού κόμματος, ναι. Όσο είναι υπουργός, λέω τώρα. Ναι, ναι, γιατί ναι. Αυτό κυρίως με ενδιαφέρει εμένα. Ναι, ναι. Τον πρώην σας είπα, ο χορός τον αφήνω για τις απόκριες. Λέω, όσο είναι υπουργός, γνωρίζει ότι στελέχη του κυβερνητικού κόμματος έχουν σχέση με την τρομοκρατία και το αφήνει να περάσει έτσι. Σας ρωτάω. Με μία απλή όχληση στον Τσίπρα, μία απλή ενημέρωση. Δεν ξέρω τι ενημέρωση. Εγώ δεν ξέρω, τι κάνει ο Τσίπρας με τους υπουργούς του, δεν το γνωρίζω. Δεν έχει άλλο. Έτσι. Δεν έχει άλλο. Θέτω ορισμένα ερωτήματα, αν θέλετε, με το νου, το κοινό, ενός πολίτη. Δεν πάβει όμως αυτό, κύριε Βαρεμένε, ναι. Από μόνο του, ναι. Έστω και αν έχετε δίκιο. Ναι, κοιτάμε ποιες είναι οι βάσεις. Προσέξτε, κύριε Βαρεμένε, εγώ δεν θέλω να ακυρώσω το σκεπτικό σας. Έχει μία βάση. Από την άλλη όμως μεριά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι από μόνο του ως γεγονός είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή και αν ακόμα ο κύριος Πανούσης δεν έκανε αυτό που έπρεπε, εάν έχουν συντελεστεί αυτές οι πιέσεις και αυτές οι απειλές, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Και έχουν ασκηθεί από βουλευτές και αποστολές. Να σας πω και κάτι άλλο. Έστω και αν δεν το έκανε τη στιγμή που έπρεπε. Απλό να ετεροχρονισμένα η δικαιοσύνη τώρα πρέπει να καλέσει τον κύριο Πανούση. Πάλι με την απλή λογική. Και να αναδειχθεί το ζήτημα. Εγώ βλέπετε. Έπρεπε να συλλάβει όταν ήταν, είχε την ιδιότητα. Πολύ ωραία. Ας πούμε ότι δεν το έκανε. Με συγχωρείτε. Δεν αφισβητώ. Δηλαδή έκανε παράβαση καθήκοντος. Εγώ λέω. Όσο ήταν υπουργό δημοσίου. Εγώ δεν το αφισβητήσω το σκεπτικό σας. Έπρεπε όταν ήταν υπουργό. Επειδή δεν ξέρουμε όμως τα πραγματικά περιστατικά και δεδομένα, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Γι' αυτό είπα εγώ στην αρχή. Ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Και εγώ με πολύ παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Μαλιά να ολοκληρώσει για να συνεχίσουμε με την κυρία Μανολάκου. Δεν έχει νόημα αυτή η συνέχιση αυτή τη συζήτηση. Ωραία, αφού δεν έχει η κυρία Μανολάκου, μία γνώμη. Να ξεκαθαρίσουμε. Πρόκειται για ένα πολιτικό γεγονός και εμείς δεν είμαστε τηλεανακριτές. Αφήστε με να σας πω, κύριε Οικονομέα. Εδώ να δούμε με σοβαρότητα ένα ζήτημα. Το ζήτημα.